κύριε Νότι, δυσάρεστη έκπληξη σας επιφύλασαν για το τέλος της χρονιάς. Πραγματικά συγκλονιστήκαμε με την ιστορία που μας είπατε. Ούτε λίγο ούτε πολύ, μία μέρα πριν αλλάξει ο χρόνος, εσείς είδατε ότι κατασχέσανε ποσά που ήταν από το επίδομα τέκνων, που είναι τα μοναδικά χρήματα που είχαν μπει στο λογαριασμό σας. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Καλή χρονιά, υγεία και μεγάλη υπομονή στη υγειονομική κρίση που περνάμε. Σαφώς γενικά είναι ένα θέμα που ταλανίζει πολλούς, αλλά προσωπικά έμεινα έκπληκτος όταν πήγα στον τραπεζικό μου λογαριασμό να πάρω το επίδομα τέκνων. Πόσα παιδιά έχετε? Τέσσερα. Τέσσερα παιδιά. Ένας πολύτεκνος δηλαδή. Ένας πολύτεκνος. Ωραία. Και είδα ότι δεν είχαν μπει τα χρήματα που περιμέναμε για τις γιορτές. Κάτι δώρο για τα παιδιά, όπως όλες οι οικογένειες οι πολύτεκνες. Ο λόγος, να τα ξεκινήσουμε τα πράγματα από την αρχή. Μας είπατε ότι αυτά τα χρήματα κατακρατήθηκαν από... Από το Δήμο Τρίπολης. Μάλιστα. Και έκανα ενημέρωση, είδα, λείπανε, μπήκα μέσα στη τράπεζα. Άρα τα χρήματα είχαν μπει από το επίδομα τέκνων, απλώς κατακρατήθηκαν. Κατακρατήθηκαν και μπήκα μέσα στη τράπεζα και ρώτησα τον υπάλληλο και μου είπε ο υπάλληλος ότι έχει γίνει κατασκητήριο από το Δήμο Τρίπολης. Ωραία. Εσείς γνωρίζετε για ποιο λόγο σας έγινε η κατάσκηση αυτή? Πρόσταγα στο Δήμο Τρίπολης. Υπήρχε ένα χρέος. Ένα χρέος. Πόσο είναι αυτό το χρέος? Αυτό το χρέος πρέπει να, αν δεν κάνω λάθος, δεν με γελάει η μνήμη μου, είναι 560 ευρώ. 560 ευρώ. Δεν είναι δηλαδή ότι είστε κανένας μεγαλοφιλέτης ότι χρωστάτε 40-50 χιλιάδες ευρώ. Όχι, για όνομα του. Χρωστάγατε 560 ευρώ και σας κρατήσανε πόσα χρήματα ήταν το επίδομα τέκνων? 280, αλλά η τράπεζα μου είπε ότι ήταν 300 ευρώ το κατασχετήριο. Όχι, μου είπε η τράπεζα. Δηλαδή σας κρατήσανε, αυτός ήταν ακατάσχετος λογαριασμός. Ακατάσχετος λογαριασμός, βέβαια. Με ποιο δικαίωμα πειράξανε τον ακατάσχετο λογαριασμό? Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, το ξέρει η ελληνική. Το ελληνικό δημόσιο που έχει την νομοθεσία που γνωρίζει πώς και γιατί, πώς όλες οι οικογένειες, πώς περνάνε αυτές τις μέρες τις κρίσιμες, πώς έχουν ανάγκη αυτό το επίδομα για να περάσουν χαρούμενα με τις οικογένειες, δεν γνωρίζουν. Εγώ θα επιμένω, είσαστε ένας άνθρωπος πολύτεκνος και έχετε, μου είπατε, και ένα παιδί, ένα άτομο αμαία στην οικογένεια. Αμαία. Άρα και αμαία στην οικογένεια. Και σε αυτόν τον άνθρωπο αποφάσισε να δείξει το πιο σκληρό του πρόσωπο αυτές τις μέρες. Δυστυχώς έτσι έγινε. Λυπούμαστε γι' αυτό. Τώρα θα πρέπει. Εγώ επαναλαμβάνω, 560 ευρώ χρωστάγατε. 560 ευρώ. Όχι εκατομμύρια. Όχι εκατομμύρια, όχι. Τώρα χωρίς αυτά τα χρήματα, πώς θα περάσετε πρωτοχρονιά? Δεν έχουμε κάποιο υστέρημα ούτε από κάπου. Απλά. Τι να πούμε, με τη βοήθεια κάποιου γείτονα, με τη βοήθεια της μάνας μου, του πατέρα μου. Άρα σε αυτά τα χρήματα περιμένατε για να κάνετε πρωτοχρονιά με την οικογένειά σας, με τα τέσσερα παιδιά σας. Με τα τέσσερα παιδιά, για να κάνουμε γιορτές πρωτοχρονιά. Εσείς πήγατε στην τράπεζα. Ναι, ναι. Η τράπεζα δεν σας είπε κάτι να κάνετε, κάποια ενέργεια να γίνει? Όχι, απλά μου λέει... Άγιες μέρες Χριστουγέννων δηλαδή. Μόλις ρώτησα, μου είπε ότι το κατασχετήριο είναι από το Δήμο Τρίπολης. Και έμεινα άφωνος, γιατί δεν περίμενα το σκληρό πρόσωπο του δημόσιου κράτους να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή είναι απάνθρωπο. Σε χρονιάρες μέρες. Είναι απάνθρωπο. Δηλαδή, τι να πει κανείς. Κρίμα, λυπάμαι. Τώρα εσείς μείνατε αυτή τη στιγμή με την οικογένειά σας. Εσείς εργάζεστε αυτή τη στιγμή? Εργάζομαι στο Δήμο Κορίνθου. Σαν αυτά τα 8 μήνα πήρανε τώρα? Με τα έκτακτα μέτρα κόφη 19. Να φανταστείτε, δεν παίρνουμε κάποιο ποσό. Καταλαβαίνουμε. Μεγάλο, είναι ένας βασικός μισθός γύρω στα 750 ευρώ που δεν επαρκούν για τις πάγιες ανάγκες. Και με αυτά ζείτε τα τέσσερα παιδιά σας. Και με αυτά προσπαθούμε να επιβιώσουμε, που δύσκολα και πάλι δεν επιβιώνουμε. Και δεν έχουμε άλλους πόρους, δηλαδή, δυστυχώς.
η τράπεζα, όταν τους είπατε ότι ρε παιδιά δεν έχουμε να φάμε αυτές τις μέρες, τι σας είπανε, μόνο σας λέγανε ότι ο Δήμος Τρίπολης θα κατάσχεσε? Κατασχετήριο από Δήμο Τρίπολης, μόνο αυτό μας είπε. Στον ακατάσχετο λογαριασμό. Κύριε Σημείο. Στον ακατάσχετο λογαριασμό. Το γνωρίζω βάσει του λογιστού του κύριου Μπουλούκου ότι είναι ακατάσχετος. Τώρα με ποιο τρόπο βρέθηκε αυτός ο τρόπος. Το σκληρό πρόσωπο του δημόσιου κράτους που είναι λάθος για όλες τις οικογένειες που έχουν ανάγκη αυτά τα λιγοστά χρήματα, είναι λάθος και για μας. Και για μένα και για όλες τις άλλες οικογένειες. Εγώ πραγματικά είμαι συγκλονισμένος, γιατί είναι μέρες γιορτινές. Δεν είστε κανένας απατεώνας να έχετε φάει εκατομμύρια ευρώ. Όχι, κύριε, 560 ευρώ είναι στο κάτω-κάτω. 560 ευρώ. 560 ευρώ. Και δεν πήρα μέσα σε αυτή τη συγκυρία, την κρίση οικονομική. Δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε και τη ρύθμιση στην Τρίπολη, γιατί είναι τα μέτρα. Έτσι. Άρα δεν θέλατε να τους τα φάτε, ήσασταν πρόθυμος να τα πληρώσετε. Πρόθυμος να τα πληρώσουμε και αλλά να δεν μπορούσατε να πάτε εκεί για να κάνετε ρύθμιση. Δεν μπορούσαμε να πάμε εκεί και δεν επαρκούσε και το υστέρημα πολλές φορές, γιατί ερχόμασταν πολύ δύσκολα οικονομικά και βρίσκαμε με κάποιο τρόπο δηλαδή να γίνει αυτή η ρύθμιση, να εξοφλήσουμε δηλαδή την αλφα υποχρέωση στο Δήμο Τρίπολης. Καλό κουράγιο. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλή χρονιά σας εύχομαι. Χρόνια πολλά. Καλό κουράγιο στην υγειονομική κρίση που περνάμε. Καλές γιορτές. Και... πάντως το κουράγιο σας βλέπουμε, δεν το χάνετε. Και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλές γιορτές και πάλι καλή χρονιά.